100% έως τον Ιούλιο εισάγονται στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Έως το Σεπτέμβριο εισάγεται για τρίτη μετοχοποίηση το 15% του ΟΤΕΣ της Σοφοκλέους. Στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης παραχωρείται το δικαίωμα σε ιδιώτες για εκθέσεις, αλλά η έκταση της ΔΕΘ παραμένει στο δημόσιο. Η Olympic Catering εισάγεται σε ποσοστό 25% στο χρηματιστήριο της Αθήνας έως τον Νοέμβριο το 98, ενώ ιδιωτικοποιείται η Διόρυγα της Κορίνθου έως τον Νοέμβριο επίσης το 98. Μετοχοποιείται σε ποσοστό 49% η ΕΙΔΑΠ και μπαίνει στο χρηματιστήριο έως το Μάρτιο του 99. Ιδιωτικοποιείται έως το τέλος του 98 το χρηματιστήριο της Αθήνας και έως τον Ιούνιο του 99 δίδεται σε ιδιώτες ο υπόδρομος. Ο Οργανισμός Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 49% εισάγονται στο χρηματιστήριο έως τον Μάιο του 99 και τον Ιούνιο του 99 σε ποσοστό 49% ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Σε ποσοστό 49% ιδιωτικοποιείται ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός έως το Σεπτέμβριο του 1999. Εισάγεται επίσης στη Σοφοκλέους η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου. Εξαιρετικά συγκρατημένη για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι η τιμολογιακή πολιτική. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας επεσήμανε ότι έως το 2000 οι αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ θα είναι έως και μηδενικές. Παράλληλα, θα προχωρήσουν οι πωλήσεις των τραπεζών Ιωνικής και Κρήτης, ιδιωτικοποιούνται οι λαχαναγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης και μπαίνει στρατηγικός επενδυτής στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Τα έσοδα 800 δισεκατομμύρια για το δημόσιο. Περίπου τα 650 θα περιέλθουν στο δημόσιο. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Φιλιοτόπουλος, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η κυβέρνηση επιδιώκει την αναθέρμανση προσδοκιών μέσα από τις οποίες θα προχωρήσει σε εφέμαξη των όποιων διαθεσίμων απομένων στους μικροεισοδηματίες που απελπισμένοι αποζητούν βελτίωση του εισοδήματός τους στο χρηματιστήριο». Εκτός από τις αποκρατικοποίησεις, η κυβέρνηση παίρνει αυτή την περίοδο και σημαντικότατες αποφάσεις για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό. Αλλαγές που θα φέρουν τα πάνω κάτω με ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις ταμείων. Το νομοσχέδιο είναι έτοιμο και θα κατευθεί στη Βουλή τον επόμενο μήνα. Σε ριζικές τομές με συγχωνεύσεις ομοειδών ασφαλιστικών ταμείων και αλλαγές στις διοικήσεις τους θα προχωρήσει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νίκο Φαρμάκη. Νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή τον Ιούνιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ταμείου ασφαλισμένων όπου θα υπάγονται όλοι σχεδόν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ καθώς και οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο των Ξενοδόχων. Σε σύνολο δηλαδή πρόκειται για 850.000 ασφαλισμένους αλλά και 220.000 συνταξιούχους. Φιλοδοξία μας είναι στην πορεία να κάνουμε συγχωνεύσεις και ομοδοποιήσεις με διάλογο για τους εργαζόμενους για να δώσουμε καλύτερες συντάξεις. Να δημιουργήσουμε υγιέστερη ασφαλιστική βάση. Και γιατί? Και θα αφήσουμε τα ταμεία να διαχειριστούν τα αποθεματικά τους. Αν τα ταμεία δεν διαχειριστούν τα αποθεματικά τους, είναι υπονομευμένα μια ζωή. Είναι πλέον ανάγκη να γίνει αυτή η ενοποίηση λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργούνται στην προβλήματα στην αγορά. Και από την πλευρά μας θα προσφέρουμε τις όποιες εμπειρίες έχουμε ακριβώς για να βγει από το αδιέξοδο το ασφαλιστικό, το οποίο πράγματι έχει ένα σοβαρότερο πρόβλημα. Προς την ίδια κατεύθυνση οδεύουν και τα ταμεία των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των χωροφυλάκων, ενώ προς κατάργηση βαίνει το Ταμείο των Αγροφυλάκων με προοπτική την απόδοση των περιουσιακών του στοιχείων στους ασφαλισμένους. Η κεντρική θέση είναι ότι δίνεται η δυνατότητα, ή μάλλον προτείνεται η δυνατότητα σύμπραξης και συνεργασίας μεταξύ των ταμείων, προκειμένου να δημιουργήσουν μια ευρύτερη βάση ζήτησης και να διαπραγματεύονται με την προσφορά των υπηρεσιών υγείας με καλύτερους όρους ποσοτικούς και ποιοτικούς για τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ασφαλισμένους. Αλλαγές θα υπάρξουν και στα ταμεία των δικηγόρων, δημόσιων υπαλλήλων και τραπεζικών. Για τα 50 ταμεία πρόνοιας των δικηγόρων επικρατεί η σκέψη για συγχώνευσή τους σε 2. Ένα ταμείο για Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και ένα για τους δικηγόρους της υπόλοιπης χώρας. Υπάρχει όμως και εναλλακτική πρόταση για τη δημιουργία ενός ταμείου όπου θα ενταχθούν όλοι ασφαλισμένοι της χώρας. Ακόμη προωθείται η δημιουργία ενιαίου φορέα ασφάλισης για τους δημόσιους υπαλλήλους και τραπεζικούς, καθώς και η ένταξη του Ταμείου Μετάλλου στο ΙΚΑΤΕΑΜ.